Θα παρακαλώ. Χανταμπάκι. Εδώ, έτσι. Σαν το Στέλιο. Αυτό, συγγνώμη, δεν βγήκε. Δύο φορές βγήκε και τέλος. Βγήκε τρεις φορές στον αέρα, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στο κανοκαίρι για μια εκπομπή προσυμφωνημένη. Εσύ δεν τον θυμάσαι καθόλου, Τι. Από πότε έχεις να το δεις, το Survivor. Θα κάτσω το χανταμπάκι να το παίζει. Ενώ το χειμώνα. Κοίταξε να δει. Τον έφαγε. Να σου πω όμως κάτι. Τον βάζει στην κατηγορία παρουσιαστή. Όχι, εγώ δεν τον βάζω σε καμία κατηγορία. Ο χανταμπάκι όμως. Πήγε καλά η εκπομπή. Η πρώτη εκπομπή πήγε αρκετά καλά. Η δεύτερη και η τρίτη εκπομπή ήταν σαν ανύπαρκτε στο πρόγραμμα. Χωρίς να πω κάτι για τον προγραμματισμό του Sky, αλλά όταν σε βγάζουν τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου που τα κοινά είναι λίγο πιο συντονισμένα. Εδώ ήταν δική του επιλογή. Διότι ο Sky του έκανε πρόταση να περιμένουν να βγει η εκπομπή από τον Σεπτέμβριο, αλλά βιαζόταν πάρα πολύ γιατί δεν είναι εξαργυρώσει την επιτυχία. Ένα κανάλι, θες να μου πεις ότι κάθεται και ακούει, ας πούμε, έναν συσσαγωγικά παρουσιαστή για το πότε θα βγει. Θέλω να πω, ήταν δική του παραγωγή. Δική του παραγωγή. Δηλαδή είναι μοντέλο παρουσιαστής παραγωγός. Ναι, γιατί ήλπιζε ότι θα πάει πολύ καλύτερο, ότι θα μπορέσει να έχει έσοδα από αυτό το πράγμα. Τελικά δεν μπόρεσε να αποκομίσει τα απαραίτητα έσοδα και την έκοψε ο ίδιος. Τον έφαγες με τον άνθρωπο. Αυτολογοκρίθηκε ο Χανταμπάκης. Λοιπόν, επόμενη κάτι, εμείς του ευχόμαστε καλή επιτυχία.